πριν από δυόμισι μήνες πραγματοποιήσαμε την προηγούμενη σύσκεψη της Επιτροπής Φορέων Θεσσαλονίκης ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Από τη σύσκεψη εκείνη αλλάξαν αρκετά πράγματα. Στην Ευρώπη, στην περιοχή μας, διεξάγεται ένας νέος υπεραστικός πολέμος που τυπικά ξεκίνησε με τη ρώσικη εισβολή στις 24 του Φλεβάρι, αλλά ουσιαστικά εκεί σταδιακά συσσωρεύτηκαν οι ανταγωνισμοί και οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μια και τη Ρωσία από την άλλη, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Χωρίς βέβαια να είναι έξω από το κάδρο και η Κίνα. Ο πόλεμος αυτός μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς της περιοχής και του πλανήτη ολόκληρου. Κάποια στιγμή ο πόλεμος αυτός προφανώς θα τελειώσει, με τα όποια θύματα και το καταστροφές θα πληρώσουν οι δύο λαοί. Ο κίνδυνος όμως, λέμε, για ένα νέο πόλεμο, ίσως ακόμη πιο θανατηφόρο, ακόμη πιο γενικευμένο, δεν θα εκλείψει. Γιατί θα συνεχίσει να υπάρχει η μήτρα που γεννά τους πολέμους, ο υπεριαλισμός και η εκμετάλλευση. Αυτή η ένοχη μήτρα που γεννά τους ανταγωνισμούς, τις αντιπαραθέσεις και που ουσιαστικά είναι το κεφαλαιοκρατικό σύστημα που ο πόλεμος βρίσκεται στο DNA του. Αυτήν τη μήτρα πρέπει να καταστρέψουν οι λαοί με τους αγώνες τους. Τα όποια προσχήματα αξιοποιεί κάθε πλευρά της αντιπαράθεσης δεν μπορούν να κρύψουν ότι η σύγκρουση είναι αποτέλεσμα των υπεριστικών ανταγωνισμών. Ανταγωνισμοί για τις σφαίρες επιρροής, για τις αγορές, για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και πόρους, για τις πηγές ενέργειας, για τους δρόμους μεταφοράς τους. Απέναντι στις παλιές υπεραριστικές δυνάμεις, διαμορφώνεται το μπλοκ των νέων και ανερχόμενων. Η ορατή πλέον προοπτική αντικατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα στην υπεραριστική πρωτοκαθεδρία, τα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμό και ανάσχεση της Κίνας και της Ρωσίας είναι οι πραγματικές αιτίες αλλά και οι εκφράσεις αυτών των ανταγωνισμών. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, οι συνταξιούχοι, οι νέοι και οι νέες, ο λαός μας στο σύνολό του δεν έχουν σταματήσει να εκφράζουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο αυτό αλλά και στην πολύ επικίνδυνη ανάμειξη της χώρας μας. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες μικρές και μεγάλες κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις, συσκέψεις, συναυλίες, άλλης μορφής εκδηλώσεις. Κορυφαίες στιγμές στο μαζικό αντιπεριστικό αντιπολεμικό αγώνα των εργαζόμενων και του λαού ήταν η απεργιακή κινητοποίηση στις 6 του Απρίλη που κατέληξε στο λιμάνι της πόλης όπου εκείνη τη στιγμή νατοϊκό καράβι ξεφόρτωνε οπλισμό καθώς και η πολύ μαζική πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της προηγούμενης ημέρας. Και από αυτό το βήμα εκφράζουμε την έντονη καταδίκη μας στην κρατική τρομοκρατία και τις συλλήψεις και τις κακοποιήσεις 8 συναγωνιστών και συναδέλφων μας στην απεργιακή κινητοποίηση στις 6 του Απρίλη. Στις 15 του Ιούνιου είναι γνωστό, στη δίκη των συντρόφων μας θα είμαστε όλοι εκεί για να διαδηλώσουμε την αλληλεγγύη της εργατικής τάξης και του αγωνιζόμενου λαού. Με τη μαζική μας παρουσία να πετύχουμε την αθώωσή τους να βάλουμε φραγμό στην κυβερνητική τρομοκρατία και αυταρχισμό. Οι εκδηλώσεις του λαού και των φορέων που πρέπει να συνεχιστούν με αμύωτη ένταση και το επόμενο διάστημα. Η κάθε εκδήλωση του εργατικού κινήματος της νεολαίας, των γυναικών, των φοιτητικών συλλόγων, των συλλόγων γυναικών, των φορέων του πολιτισμού και του αθλητισμού να γίνουν βήμα έκφρασης της αντίθεσης του λαού μας. Να απαιτήσουμε να σταματήσει τώρα ο υπεριαλιστικός πόλεμος, να σταματήσει η όποια εμπλοκή της Ελλάδας, να κλείσουν τώρα οι βάσεις του θανάτου στη χώρα μας. Με την ευκαιρία απευθύνουμε τη σημερινή σύσκεψης, απευθύνουμε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή και στήριξη της αντιπολεμικής
συναυλίες που θα γίνει την Κυριακή μεθαύριο στις 8 του μήνα στην πλατεία Αριστοτέλους, ξεκινώντας από τις 5 η ώρα το απόγευμα. Θα υπάρξει συμμετοχή δεκάδων κορυφαίων καλλιτεχνών, έχετε προφανώς ενημερωθεί από τον τύπο, καλλιτέχνες από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από άλλα μέρη της χώρας. Την συναυλία οργανώνουν ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδας και το παράρτημα Θεσσαλονίκης του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου, που συμμετέχει άλλωστε ο Πανελλήνιος Μουσικός Συλλόγος στην Επιτροπή Φορέων ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Συναγωνιστές και φίλοι και συνάδελφοι, στην προηγούμενη σύσκεψή μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 του Φλεβάρη, συμπτωματικά τρεις μέρες αν θυμόσαστε πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τονίζαμε ότι στις εξελίξεις στην Ουκρανία υπάρχει έντονη εμπλοκή της χώρας μας, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και σε στρατιωτικό, μέσω της χρησιμοποίησης των αμερικανικών και ευρωατλαντικών υποδομών και βάσεων στην Αλεξανδρούπολη και στη Σούδα για τη μεταφορά αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Επικεντρώναμε την προσοχή μας μάλιστα στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, όπως την έχουν ονομάσει, που αναμένεται να μπει προς επικύρωση στην Βουλή. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε να φέρει τη συμφωνία στη Βουλή μεθαύριο την Τρίτη στις 10 του μήνα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και να ψηφιστεί στις 12 του Μάη την Πέμπτη. Στόχος του είναι να επικυρωθεί πριν από το ταξίδι του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 16 του Μάη και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Biden. Θέλει να πάει με δώρα σε αυτό το ταξίδι ο Πρωθυπουργός. Θυμίζουμε ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει την παραπέρα αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, τη δημιουργία των βάσεων drones στη Λάρισα, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο και στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί άλλωστε το λιμάνι, αναβαθμισμένο κρίκο των αμερικανικών σχεδίων, στοχεύοντας τη Ρωσία, έχοντας κάτω από το μάτι τους τα στενά των Δαρδανελίων που αποτελούν κρίσιμο διάβλο για το ρωσικό στόλο. Παράλληλα, διατηρείται η βάση των υπτάμενων ραντάρ AWACS στο άκτιο της Πρέδεζας και εξυγχρονίζεται η βάση της στον Άραξο για πιθανή εγκατάσταση πυρηνικών όπλων, όπως έχει υποθεί επανειλημμένα. Η νέα συμφωνία υπογράφτηκε, να θυμίσουμε, στις 14 Οκτώβρη πέρσι από τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, Νίκο Δέντια και Άντονι Μπλίνκεν. Προβλέπει πενταετή διάρκεια αρχικά, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να ισχύσει αόριστον. Μαζί με τις υφιστάμενες στρατιωτικές υποδομές και εγκαταστάσεις, με τη νέα συμφωνία προβλέπεται η χρήση του στρατοπέδου Γιαννούλη στην Αλεξανδρούπολη, που βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και θα το εξυπηρετεί, του στρατοπέδου Γεωργούλη στη Νέα Ιωνία του Βόλου, το πεδίο Βολής στο λιτόχωρο της Πιερίας και την επέκταση των εγκαταστάσεων στην αεροναυτική βάση της Σούδας. Όλες οι κυβερνητικές κινήσεις στους 2,5 μήνες από την προηγούμενη σύσκεψη που είχαμε και στους 2,5 μήνες του πολέμου ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τους φόβους και τις προβλέψεις μας για την ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας και των ενόπλων δυνάμεων στους υπεριστικούς πολεμικούς σχεδιασμούς. Η κυβέρνηση με την ουσιαστική στήριξη των υπόλοιπων ευρωατλαντικών κομμάτων προχώρησε στην παροχή οπλισμού στην αντιδραστική και φιλοναζιστική κυβέρνηση της Ουκρανίας. Τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, αλλά και αυτό της Θεσσαλονίκης, όπως είπαμε πριν από λίγο, χρησιμοποιούνται για την προώθηση οπλισμού και στρατευμάτων στο θέατρο του πολέμου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται και οι υπόλοιπες αμερικανονατοικές υποδομές και στη Σούδα και στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκιο. Ετοιμάζεται η κυβέρνηση να στείλει τμήματα
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στο καινούργιο σχηματισμό μάχης που προβλέπεται να δημιουργηθεί στη Βουλγαρία, ενώ μέχρι και στη Μοζαμβίκη, όπως διαβάσατε την προηγούμενη εβδομάδα, αποφάσισε να στείλει στρατό. Όλα αυτά μετατρέπουν η χώρα μας σε πολεμικό ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς, αλλά και σε στόχο αντιπίνων και απαντητικών χτυπημάτων. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση συμμετέχει σε όλες τις κυρώσεις που αποφασίζουν οι εμπειριαστικοί οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, καταδικάζει το λαό στην εξατλίωση και στην ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια. Η συμφωνία δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, το έχουμε πει πολλές φορές, που ήδη ζει από το πρώτο χέρι στην τσέπη του τον λογαριασμό της εμπλοκής. Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε. Ωφελεί η συμφωνία την ελληνική άρχουσα τάξη και τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους για την γεωστρατηγική τους αναβάθμιση και προώθηση, για να πάρουν μεγαλύτερο κομμάτι από τη λία της καταλήστευσης των λαών της περιοχής. Συναγωνιστές, συνάδελφοι και φίλοι, στην κατεύθυνση της απόφασης που είχαμε πάρει στην προηγούμενη σύσκεψη, προτείνουμε την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου της Επιτροπής Αγώνα την Πέμπτη, την επόμενη εβδομάδα, 12 του μήνα και 7 η ώρα το απόγευμα μπροστά στο άγαλμα του Μενιζέλου. Να ακολουθήσει στη συνέχεια και πορεία στους δρόμους της πόλης. Το δεύτερο για το οποίο αρχικά σας είχαμε καλέσει είναι η από κοινού οργάνωση της φετινής αντιπολεμικής αντιμεριστικής συγκέντρωσης και πορείας στις 22 του Μάη, που θα συμπέσει με τα 59 χρόνια από τη δολοφονία του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη Γρηγόρη Λαμβράκη στη Θεσσαλονίκη στις 22 του Μάη του 1963. Η ΕΔΙΕ, όπως ξέρετε καλά, κάθε χρόνο μέσα στο Μάη ορίζει ένα διήμερο αντιπολεμικής αντιμπεριστικής δράσης. Φέτος αυτό ορίστηκε να είναι 21 και 22 του μήνα και σε αυτά τα πλαίσια προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη συγκέντρωση και πορεία ειρήνης. Η συγκέντρωση προτείνουμε να πραγματοποιηθεί μπροστά στο Ατοϊκό Στρατηγείο NRDC στο πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού και να ακολουθήσει πορεία μέχρι το μνημείο του Γρηγόρη Λαμβράκη, όπου θα γίνει και η καθιερωμένη κατάθεση των στεφανιών. Προτείνουμε η σύσκεψη σήμερα να εγκρίνει κείμενο καλέσματος, το οποίο να μοιραστεί μαζικά, ειδικά μάλιστα την Κυριακή στην Συναυλία Ειρήνης. Ταυτόχρονα προτείνουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια διεύρυνσης της Επιτροπής Αγώνα και με άλλους φορείς και προσωπικότητες πέρα από αυτούς που σήμερα ήρθαν ή που δεν ήρθαν αλλά έχουν ειδοποιηθεί, να ανοιχτούμε σε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, να συζητηθούν και να ψηφιστούν τα καλέσματα και τα αιτήματα της σύσκεψης στα διοικητικά συμβούλια των συνδικάτων, συλλόγων και άλλων φορέων για να μπορέσουν να δοθούν στον τύπο για ενημέρωση του λαού της πόλης.